Λοιπόν, εσείς μέσα από αυτή τη δράση που είχατε, είχατε απάντηση. Ποια δράση εννοείται? Που πήγατε την επίσκεψη στο Δημαρχείο. Μετά τη δράση δεν είχαμε. Όταν είχαμε βγάλει κάποιες ανακοινώσεις, ναι, ο κύριος Δήμαρχος μας αποκάλεσε ανώνυμους και ότι αλκοολικό, δεν μας ήξερε, δεν μας γνώριζε και... Ωραία. Γι' αυτό τα γράφουμε αυτά τόσο εύκολα. Οπότε να σας συστήσουμε τώρα, γιατί ο κύριος Βάμβουκας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Βεβαίως. Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Βάμβουκα. Στην εκπομπή σας, πέρα από την τελευταία φράση που άκουσα για την, το ότι αποκάλεσα κάποιους ανώνυμους. Εδώ θα τα λύσουμε όλα. Καλώς ήρθατε, ναι, καταρχάς στο κόκκινο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ναι, και την επόμενη φορά να είστε και εδώ, πολύ κοντά μας. Ευχαρίστω, οπότε με καλούν να. Να σας πω καταρχήν ότι αυτό το οποίο άκουσα την τελευταία φράση για το ανώνυμους, βεβαίως, διότι όταν καταφέρεσε με έναν τρόπο, με μια ανακοίνωση που κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι δεν ήταν καθόλου σωστή με αυτό το ύφος και τον τρόπο που απευθυνόταν στο Δήμαρχο, ο οποίος έχει όνομα και επώνυμο, από κάτω δεν μπορείς να καλύπτεσαι κάτω από μια συλλογικότητα. Γράφεις το όνομά σου. Διότι δεν είναι γενικά και αόριστα όλοι οι ποδηλάτρες. Κάποιοι πήραν την ευθύνη, διότι διαφορετικά είναι να εκπροσωπείς ένα σύλλογο ο οποίος ξέρουμε ότι έχει πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο, και άλλο να καλύπτεσαι πίσω από μια οποιαδήποτε συλλογικότητα και να εκφράζεσαι με έναν τρόπο ο οποίος να πρέπει. Όμως, ας μην μείνουμε σε αυτό το ζήτημα. Ξεκαθάρισα τη θέση μου πάνω σε αυτό το θέμα. Και βεβαίως το θέμα της κίνησης μέσα στην πόλη, της κυκλοφορίας, της προσβασιμότητας, είναι από τα σοβαρότερα, μπορεί να είναι και το σοβαρότερο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη των Χανίων. Είναι ψηλά στην ατζέντα. Όμως, πρέπει να σας πω ότι οι ενέργειες και οι κινήσεις που γίνονται και που πρέπει να γίνουν πολλές ακόμα, δεν μπορούν να γίνουν με ένα αυτοματισμό. Διότι δεν υπάρχει προεργασία, δεν βρήκαμε καμιά σοβαρή προεργασία. Βρήκαμε μια μελέτη η οποία είναι στην πραγματικότητα λιγμένη από κάθε άποψη και η οποία. Πραγματικά δεν όταν μπορεί λέτε, να αποτελέσει. Κύριε Βάμβουκα, συγγνώμη που σας διακόπτω, όταν λέτε βρήκατε. Από τις προηγούμενες αρχές. Από τις προηγούμενες, όχι μόνο από την προηγούμενη. Ουσιαστικά η προηγούμενη δεν είχε κάνει κάτι. Αυτά έρχονται από την εποχή του κυρίου Τζανακάκη και συνεχίζανε επί της εποχής του κυρίου Βυρβιδάκη. Και ουσιαστικά είναι λιγμένη η μελέτη και αν θέλετε και το χρόνο που έχει εκπονηθεί, αλλά και ως προς την ουσία της. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι κυκλοφοριακές συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί. Και οπωσδήποτε τα θέματα μας είναι πολλά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα παιδιά που βρίσκονται εκεί προφανώς θα ήταν και πριν από ένα-ενάμιση χρόνο που είχαμε κάνει μια, στο ΚΑΜ μια συνάντηση, γνωρίζουν τις προθέσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δούνε πράξεις. Και εμείς πράξεις θέλουμε να δούμε και από τον εαυτό μας. Έτσι, είμαστε δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος. Κύριε Βαμβουκά, όσον αφορά την καθημερινότητα της πόλης, που λένε και τα παιδιά ότι με δύο-τρεις απλές επεμβάσεις. Καθημερινές, όπως να μην επιτρέπεται το παρκάρισμα, να είναι κάποιοι δρόμοι ελεύθεροι. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν λίγο πιο άμεσα? Ναι, ναι, θα σας απαντήσω. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Δήμο Χανίων. Ότι ο Δήμος Χανίων από εκεί που είχε μια υπηρεσία στη διάθεσή του που λεγόταν Δημοτική Αστυνομία και είχε 64 άτομα, τώρα δεν έχει κανένα. Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί στο Δήμο Χανίων ένα παράνομα παρκαρισμένο αυτοκίνητο να το γράψει, να το απομακρύνει οτιδήποτερο. Άρα αυτό έχει πάει τώρα πλέον στην ελληνική αστυνομία. Άρα ο Δήμος, αυτό το οποίο κάνει και το οποίο έχω κάνει επανειλημμένα σαν Δήμαρχος, έχω πιέσει και στο τέλος η πίεση αυτή κατέληξε φέτο το καλοκαίρι στο να μπορέσει, να αποφασίσει ή να μπορέσει η ελληνική αστυνομία να κάνει αυτό που έκανε, που βελτίωσε την κατάσταση. Όχι ότι φτάσαμε εκεί που θέλουμε, είναι όμως πλέον από τα. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποτανθούμε σε μια άλλη υπηρεσία. Θα θέλαμε να είχαμε δημοτική αστυνομία. Δυστυχώς δεν μπορούμε. Μας αφαίρεσαν αυτό το δικαίωμα οι κυβερνώντες. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς κάναμε μια πολύ μικρότερη υπηρεσία των 9 ατόμων, η οποία μπορεί να ελέγξει την ελεγχόμενη στάθμευση. Δηλαδή εκεί που βάζουμε τα χρήματά μας στο παρκόμετρο για να τα ξεκαθαρίσουμε. Η ελληνική λοιπόν αστυνομία έκανε προσπάθεια, πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε φέτο το καλοκαίρι για πρώτη φορά. Και αυτή η προσπάθεια τώρα έχει υποτονίσει. Πρέπει πάλι να ξανακάνει, να το ξαναδεί η ελληνική αστυνομία, διότι ναι, μεν έφυγε ο τουρισμός, αλλά η κίνηση στην πόλη παραμένει αρκετά μεγάλη και ενοχλητική, θα λέγαμε πολλές φορές, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, πρέπει να σας πω ότι προσανατολιζόμαστε σε δύο έτσι, πράγματα. Είναι καταρχήν το θέμα που μας βασανίζει και δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ, πρέπει να σας πω, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Και έχουμε μεγάλο άγχος και αγωνία γι' αυτό. Όμως είναι πολλές οι παράμετροι που να εξετάσουμε. Πρώτον,
από τα πρώτα πράγματα που θα γίνουν είναι ότι θα αλλάξουμε αυτή την αναρχία που υπάρχει με τα λεωφορεία, τα οποία κάνουν στάσεις που δεν πρέπει να κάνουν, λεωφορεία που μαζεύονται, ας πούμε, έξω από τη δημοτική αγορά ή από απέναντι, δημιουργούν θέματα στην κυκλοφορία. Είναι από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Δηλαδή πρέπει να τακτοποιηθούν, να πάνε στα σωστά μέρη, αλλά και πάλι πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Χωρίς αστυνόμευση δεν γίνεται τίποτα στην πόλη. Και παιδί από εμάς τους οδηγούς, βέβαια, έτσι. Βεβαίως. Όλοι μαζί θα συμβάλλουν σε όλο αυτό. Μετά, γνωρίζουν οι φίλοι μας οι ποδηλάτρες ότι, διότι το έχουμε εκφράσει και δημόσια και σε συνάντηση μαζί τους, ότι έχουμε βάλει μια σειρά. Και η σειρά αυτή δεν τη βάλαμε αυθαίρετα. Είναι μια διεθνώς παραδεκτή σειρά στα πράγματα. Ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα σε μια πόλη είναι προφανώς να μπορέσει να περπατήσει στον δρόμο, να κινηθεί ώστε να τον πιο ελεύθερα ο πεζός και ο αμαία. Ο άνθρωπος που έχει ειδικές ανάγκες, μετά βεβαίως έρχεται το ποδήλατο, μετά έρχονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετά ας πούμε έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να δίνει στην πόλη. Και ξέρετε ότι αυτά τα σχετικά λίγα πράγματα που έχουμε κάνει που για να ελαφρύνουμε το κυκλοφοριακό είναι κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, και αυτό ίσως δεν έχει αξιολογηθεί αρκετά από τους δημότες μας, καταφέραμε να τελειώσουμε σε 20 μήνες μέσα ένα πάρκινγκ δημοτικό στην Περίδου, να προσθέσουμε περισσότερες από 200 θέσεις στην πραγματικότητα, το οποίο πιστέψτε με, όταν το παραλάβαμε και εγώ πίστευα ότι ήταν σχεδόν τελειωμένο. Το πάλεψα όμως πάρα πολύ, ήταν να το φάνε, τι να σας πω, πάρα πολλά συμφέροντα και πάρα πολύ που δεν ήθελα να γίνει αυτό το πάρκινγκ. Φτάσαμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι και εξαιρετικό, ναι. Και αυτό το πάνελ να σας πω ότι κινδύνευε όχι μόνο το υπέργειο κομμάτι του, κινδύνευε και το υπόγειο κομμάτι να κλείσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Όμως, ταυτοχρόνως, αναπλάσαμε όλα τα πεζοδρόμια της περιοχής, ήταν έργο που το ξεκινήσαμε και το τελειώσαμε. Στη γύρω περιοχή δεν λέω ότι λύσαμε τα προβλήματα της πόλης, όμως ήταν σημαντικό ότι το συνδυάσαμε. Και προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχει μια λογική την οποία ακολουθούμε και ακολουθείτε ίσως για πρώτη φορά. Είπαμε λοιπόν και δεν υποχωρήσαμε σε πιέσεις. Πρώτον, βγάλαμε δέντρα τα οποία ήταν σε ακατάλληλα σημεία, τα οποία βέβαια ήταν και γερασμένα επί της οδού, από κορών και στη γύρω περιοχή. Και φυτρέψαμε, δηλαδή βγάλαμε περίπου 9 δέντρα και υπήρχε αντίδραση γι' αυτό και φυτέψαμε περίπου 40 δέντρα. Μικρά δέντρα τα οποία θα αναπτυχθούν όμως στα σωστά σημεία. Άρα εξασφαλίσαμε τουλάχιστον τη σωστή προσβασιμότητα, να μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει. Σε κάποια σημεία της οδού Περίδου, από τη μία πλευρά του μέσου, δεν μπορέσαμε να βάλουμε δέντρα. Γιατί δεν υπήρχε το απαραίτητο πλάτος. Το θέλουμε το πράσινο στην πόλη, αλλά πρέπει να είναι όπου πρέπει, εκεί που πρέπει. Δεν θα θυσιάσουμε δηλαδή την προσβασιμότητα σε κάτι άλλο, ακόμα και αν αυτό είναι το πράσινο. Δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να γίνει στον δρόμο. Και εκεί ακούσαμε αντίθετες φωνές. Όμως τώρα που το έργο τελείωσε, νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει. Εμείς όμως θα ενισχύσουμε αυτό το πράσινο έξω από το πάρκινγκ της Περίδου, διότι έχουμε ένα χώρο που είναι περισσότερο από μισό στρέμμα, τον οποίο θα το φυτέψουμε. Απλά τώρα για οικονομικούς λόγους το πάρκινγκ δεν έχει τα οικονομικά να το αντιμετωπίσει. Πολύ σύντομα όμως θα μπορέσουμε να προσθέσουμε πράσινο στην περιοχή που πραγματικά το χρειάζεται. Να πούμε λοιπόν αυτό. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον Δήμαρχο. Να πω ότι φτιάχνουμε τώρα, υπέγραψα την οδό Κορνάρου. Η οδός Κορνάρου είναι ένας μικρός δρόμος, στον οποίο η προσβασιμότητα είναι απροσπέλαστος ο δρόμος. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα. Είναι ένας δρόμος που με τα βίας περνάει ένα αυτοκίνητο από τη μέση. Δεξιά-αριστερά παρκαρισμένα, ο πεζός ή ο ποδηλάτρης δεν υπάρχουν. Οπότε αυτό θα αναπλαστεί πάλι με την ίδια λογική που κάναμε μέχρι τώρα. Τα πεζοδρόμια φαρδένουν πάρα πολύ από τις δύο πλευρές. Θέλουμε να κάνουμε ποδηλατόδρομο στην πόλη. Όμως αυτό θέλει πολύ προσοχή, για το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους ποδηλάτρες και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την κίνηση των πεζών και των όποιων οχημάτων. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε δηλαδή να κλείσουμε τελείως την πόλη. Θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε ποδηλατόδρομους και πραγματικά θέλουμε οι ποδηλατόδρομοι να είναι πολύ εκτεταμένοι. Να σας μιλήσω όμως για ένα ποδηλατόδρομο. Μισό λεπτάκι, γιατί θέλουμε να θέσουμε εδώ. Συγγνώμη, κύριε Βάμβουκα, ο Θέμης θέλει να σας θέσει και ένα ερώτημα. Ναι, γεια σας, γεια σας. Όταν είχε πρωτοβγεί η δημοτική σας αρχή εδώ και 2 χρόνια, αν θυμάστε, σας είχαμε καταθέσει ένα υπόμνημα, το είχαμε στείλει και σε εφημερίδες, με κάποιες προτάσεις. Η βασική πρόταση που υπήρχε και την ξανακαταθέσαμε πρόσφατα ήταν η εξής. Αφού τελευταία και πριν ο Δήμος έχει βάλει κολονάκια και κόνους, τους έχει βιδώσει μόνιμα και στα δικαστήρια και τώρα πρόσφατα είδα στο πάρκινγκ που είναι δίπλα στο πρώτο γυμνάσιο, για να μην παρκάρουνε.
γιατί δεν κάνετε κάτι αντίστοιχο, έστω πιλωτικό. Αφήστε με λίγο να τελειώσουμε στη μούλα. Μπορούσα δηλαδή τώρα, δύο χρόνια η δημοτική σας αρχή, θα μπορούσατε να βγάλετε πιλωτικά, σας το είχαμε προτείνει, ένα δρόμο. Παράδειγμα την Παπανδρέου. Έτσι, ή τη Γιάνναρη, ή όποιο δρόμο θέλετε εσείς. Και ακόμα θέλετε και ένα κομμάτι του δρόμου αυτού, όχι ολόκληρο. Και να βάλετε κολονάκια εκεί πέρα, αφού από ό,τι φαίνεται βάζετε αλλού, έτσι ώστε πραγματικά ένα κομμάτι δρόμου να ανοίξει και να δει ο κόσμος πώς δουλεύει. Είμαι βέβαιος πως κάποιοι θα θέλουν να τους βγάλουν τους κόνους, αλλά εσείς αν είχατε πάρει κάποιο απόθεμα, όπως κάνανε στη Λάρισα, και τους ξαναβάζετε και τους ξαναβάζετε, κάποια στιγμή θα μένανε εκεί. Αυτό δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Δεν κοστίζει, νομίζω, ξεχτήμα. Δεν είναι το κόστος τόσο μεγάλο. Ακούστε, αυτό ακόμα και πριν το, μας το θέσετε για πρώτη φορά, το είχαμε ήδη υπόψη μας, διότι το έχουμε δει να γίνεται σε άλλες πόλεις κλπ. Δεν έλεγε κάτι καινούριο και η πρότασή σας είναι λογική και σωστή. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι ο ορισμός του ποδηλατόδρομου και επειδή εδώ πέρα δεν έχουμε δυστυχώς κουλτούρα να σεβόμαστε τον ποδηλάτη ή εν πάση περιπτώσει τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω σε ένα δίτροχο και δυστυχώς πολλές φορές συμπεριφερόμαστε επικίνδυνα ως οδηγοί, σκεφτόμαστε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το πράγμα με την διασπορά κόνων κάπως αραιών για να μπορέσουμε να σηματοδοτήσουμε εξ αρχής και να δημιουργήσουμε αυτή την, εν πάση περιπτώσει, την συνείδηση στους ανθρώπους, η οποία θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε, λοιπόν, δεν μιλάγα για ποδηλατόδρομους. Εγώ δεν μιλάγα για ποδηλατόδρομους, μιλάγα μόνο για να ελέγξετε την παράνομη στάθμευση. Αφήστε τους ποδηλατόδρομους. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η πόλη όπως είναι, με τα αυτοκίνητα που έχει, αν είχε ελεγχθεί η στάθμευση που εμποδίζει, δεν θα χρειαζόταν κανένας ποδηλατόδρομος. Απολύτως μαζί σας. Και πρέπει να σας πω ότι ένας σύμβουλος που έχω σε κυκλοφοριακά θέματα, που έχει πει ο άνθρωπος ότι το πρόβλημα των Χανίων είναι κυρίως αν φύγουν τα παράνομα σταθμιδέ, δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτομάτως έχουμε μεγάλους δρόμους που χωρούν τους πάντες. Άρα το μεγάλο βάρος, προσέξτε, πάει στην αστυνόμευση. Προσέξτε το αυτό. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη τηλεφωνική παρέμβαση από τον. Πάει στους κόνους, δεν πάει στην αστυνόμευση. Η αστυνόμευση, ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται. Δεν φταίτε εσείς. Αυτό είναι ένα μηχανικό μέσο το οποίο βοηθάει την αστυνόμευση. Την απαλλάσσει από ένα τμήμα, παραδείγματος χάρη, της πόλης. Ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά η αστυνομία πάντα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μα το κύριε Δήμαρχε, δύο χρόνια τώρα η εικόνη, όπως σας είπατε και εσείς, δεν είναι μεγάλο κόστος. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δεν θα μπορούσατε να βάλετε, παράδειγμα, μπροστά από εκεί πέρα που έχετε το κατάστημά σας, που έχει και στάσεις λεωφορείου. Είναι ένα μικρό κομμάτι της Παπανδρέου. Παράδειγμα, αν βάζετε εκεί πέρα κόνους, δεν θα φράκαρε ο δρόμος. Ξέρετε τα λεωφορεία, αν τα έχετε δει. Δεν μπορούν να στρίψουν. Δεν μπορούν να περάσουν και τα δύο μαζί. Πρέπει να περιμένει το ένα, να περάσει το άλλο κτλ. Ναι, βέβαια ξέρετε ότι οι δημοκρατίες ίσως να μην είναι το καλύτερο παράδειγμα που λέτε, διότι οι δημοκρατίες είναι διπλός δρόμος. Μπράβο. Έτσι, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, το να ορίσει ένα ποδηλατόδρομο, ας πούμε, ή κάτι άλλο, θα πρέπει να γίνει ενδεχομένως και από τις δύο πλευρές άνοδος κάθοδος, δηλαδή θέλει μια άλλη διευθέτηση. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά είπαν για ποδηλατόδρομο. Απλά για να δοθεί η εντύπωση με κόνους ότι ο δρόμος μπορεί να είναι ανοιχτός. Και να είναι προσβάσιμο. Χωρίς παράνομη στάθμευση. Ξεχάστε τους ποδηλατόδρομους. Αυτομάτως τα ποδήλατα θα μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα με τα καροτσάκια τους και οι μαμάδες που έχουν τα μωρά στα καροτσάκια τους και πάνε. Και ο επιβάτης του λεωφορείου να βγαίνει στη στάση χωρίς να πρέπει να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο. Ανεξάρτητα από το αν έχουμε επίσημα έναν ποδηλατόδρομο ή όχι. Εντάξει, εικόνη βέβαια θέλουμε να ορίσουν ουσιαστικά τύπος ένα ποδηλατόδρομο. Γι' αυτό μιλάμε, ή ενδεχομένως μια λωρίδα κίνησης δίτροχων ή κάτι άλλο. Εντάξει, κανονικά πρέπει να υπάρξει και σήμανση και απόφαση γι' αυτό. Το πιλωτικό μπορεί να γίνει σε ένα περιορισμένο χώρο ενδεχομένως. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα πραγματικά θετικό, ας πούμε, εάν δεν κάνουμε κάποια μέτρα όπως πρέπει, δηλαδή να γνωρίσουμε πώς πρέπει το ποδηλατόδρομο. Εγώ πάντως να σας μεταφέρω προσωπική μου εμπειρία και πρόσφατη προς το τέλος του καλοκαιριού. Είναι τόσο υπέροχο ξαφνικά ένας πολίτης αυτής της πόλης, ακόμα και ένας επισκέπτης, να μπορεί σε διαφορετικά σημεία της πόλης να βρει ένα ποδήλατο από εκεί που δεν έχει στο σπίτι του δικό του ποδήλατο. Με πολύ μεγάλη ευκολία έβγαλα το ποδήλατο του Δήμου για να πάω μία βόλτα. Και με πολύ μεγάλο χτυποκάρδι έκανα τη βόλτα αυτή, όπου γύρισα λίγο έντρομη για να σταθμεύσω το ποδήλατο και να επιστρέψω. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό. Είναι κρίμα να έχετε κάνει τόση δουλειά, να έχετε βάλει ποδήλατα,
Να έχουμε όλες τις καλές προδιαγραφές και να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Βέβαια, έχουμε ένα πλεονέκτημα στα Χανιά ότι είναι το κομμάτι της παλιάς πόλης που τουλάχιστον εκεί με αρκετή ασφάλεια πιστεύω μπορούν να κινηθούν τα ποδήλατα. Αν δεν μας φτάνει αυτό. Ναι, αλλά σκεφτείτε πόσο ωραία θα ήταν ο καθένας από εμάς να μπορεί να πάρει τα ποδήλατα αυτά που έχετε και να κάνει τα ψώνια του στο κέντρο της πόλης χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνει με το αυτοκίνητο. Και στο λιμάνι και υπάρχουν κάποιες στιγμές που η πλακόστρωση είναι ακατάλληλη για το ποδήλατο. Δεν μπορείς αυτό να είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός, αλλά καταλαβαίνετε ότι το να αλλάξει πλακόστρωση στο λιμάνι είναι ένα τεράστιο έργο, γιατί τεράστια κονδύλια. Όμως βρισκόμαστε σε κάποια διαδικασία τουλάχιστον να ορίσουμε το πώς πρέπει να είναι πλακοστρωμένο και τα τμήματα εκείνα που υποφέρουν περισσότερο τμηματικά να αρχίσουμε να τα αντικαθιστούμε. Πάντως, κύριε Βάμβουκα, υπάρχει αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή τα Χανιά έχουν γίνει ουραγός της Κρήτης όσον αφορά τις υποδομές μέσα στην πόλη. Γιατί και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο έχουν παρουσιάσει μια τελείως διαφορετική εικόνα και πολύ. Θα έλεγα περισσότερο το Ρέθυμνο, θα έλεγα περισσότερο παρά το Ηράκλειο. Αλλά και το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Όμως προσέξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά εδώ πέρα και θυμάστε ότι όταν είχε έρθει το βράδυ σε εκείνη τη συνάντηση που είχαμε κάνει στο ΚΑΜ, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης είπε ότι κύριοι, μιλάτε στον Δήμαρχο Χανίων και στον Δήμο Χανίων σαν να είναι Δήμαρχος δεκαετίας και ήμουνα μόλις 6-7 μήνες. Προσέξτε το λοιπόν αυτό. Η κριτική πρέπει να είναι δίκαιη και σωστή. Διαφορετικά δεν έχει τα αποτελέσματα που πρέπει. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι το οποίο δεν θίξατε ίσως, αλλά θα το έχετε στο νου σας, είναι ο πεζόδρομος ποδηλατόδρομος που είχαμε πει και προεκλογικά, το είχαμε υποσχεθεί, από την περιοχή της νέας χώρας, δηλαδή από τον Κλαδισό μέχρι το πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Πρέπει να σας πω ότι δεν το έχουμε αφήσει καθόλου αυτό το έργο, ότι έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην αντιμετώπιση του από τη γραφειοκρατία του κράτους πια, δηλαδή η αντιμετώπιση από τις γραφειοκρατικές υπηρεσίες, οι άδειες που απαιτούνται, διότι εμείς έχουμε σχεδιάσει το ποδηλατόδρομο στα όρια του Αιγαλού, για να έχουμε ένα πιο εύκολο και γρήγορο αποτέλεσμα, και έχουμε να κάνουμε με το κράτος. Πρέπει να σας πω πραγματικά ότι η δυσκολία είναι μεγάλη, είναι αισιόδοξο όμως ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια τα οποία μας θέτει δυστυχώς η γραφειοκρατία και οι πάμπολες άδειες οι οποίες πρέπει να πάρθουν γι' αυτό. Μακάρι, γιατί αυτό πραγματικά θα είναι έργο πνοής. Θα είναι ένα εξαιρετικό έργο. Ένα εξαιρετικό έργο και πραγματικά πιστέψτε με ότι προσωπικά έχω πάει σε υπηρεσίες για να. Εδώ θα είμαστε, θα επικροτήσουμε οποιαδήποτε κίνηση. Εσείς πρέπει να είσαστε συμπαραστάτες και όχι να αντιμετωπίζετε το Δήμο και το Δήμαρχο ως κάποιον εχθρό. Δεν σας βάλαμε καθόλου στην άκρη να σας πειραματίσουμε. Απλά υπάρχει η καθημερινότητα η οποία δυσκολεύει. Και επειδή ακριβώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πιεστικός, εγώ αυτό που προτείνω να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εκ νέου τηλεοπτική συνάντηση. Να είστε κι εσείς εδώ, να είναι και εκπρόσωποι από τους ποδηλάτρες και να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Και να μπουν τα πράγματα στη θέση. Ενδεχομένως με διοικητή τη τροχέα και να κάνουμε μια κουβέντα για το τι τελικά μπορούμε να κάνουμε. Ποτέ δεν αρνούμε το διάλογο. Τέλεια. Και πάντα προσέρχομαι. Οπότε πολύ σύντομα θα σας έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γιατί όχι, να επαναλάβουμε λοιπόν την συγκεκριμένη κουβέντα εδώ, γιατί ζωντανά. Όχι. Αρκεί να μην μείνουμε στις κουβέντες και να κάνουμε πράξεις. Ξέρεις, καμιά φορά κουβέντα στην κουβέντα όλο και κάτι μπορεί να βγει. Γι' αυτό και είχαμε κάνει την ημερίδα στο ΚΑΜ και την είχαμε κάνει ακριβώς 10 χρόνια μετά από μια ολόιδια ημερίδα στο ΚΑΜ με τους ίδιους καλεσμένους. Επειδή διαπιστώσαμε ότι σε 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα, είπαμε να καλέσουμε την τώρα Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι και η τωρινή Δημοτική Αρχή αυτό πληρώνει τώρα. Ότι γενικότερα οι δημοτικές αρχές στα Χανιά. Είχαν λίγο κλειστό. Από τότε έχουν περάσει άλλοι 18 μήνες και τα πράγματα δυστυχώς δεν κυλούν με τους ρυθμούς που θα περίμενα. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει περάσει δεκαετία. Ας κρατήσουμε στο καλό του πράγματος και εμείς να την προλάβουμε τη δεκαετία και να κάνουμε ένα εκ νέου. Πάντως θα το κάνουμε. Γι' αυτό περνάμε και σε κριτική πέρα από την προσπάθεια συνδιοργάνωσης και συμπαράστασης. Στόχος λοιπόν να τα πούμε εδώ και με τον Δήμαρχο και με κάποιον αρμόδιο από την τροχία και με εσάς. Όχι, όχι, μην το χαλάτε. Στόχος είναι να γίνει μια κάποια αλλαγή στην πράξη. Με απότερο στόχο φυσικά να κάνουμε αυτή την. Ας μην τα πούμε ποτέ. Άμα είναι να γίνει μια αλλαγή, εμείς θα την επικροτήσουμε. Εμείς όταν είχαμε, οι ποδηλάτρες, όταν είχα πρωτοβγεί ο Δήμος και το θυμάται, είχαμε πάει στο γραφείο της κυρίας Αντιδημάρχου, είχαμε συνδιοργανώσει, μάλλον είχαμε βοηθήσει στην οργάνωση της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, που τότε είχαν κλείσει κομμάτι της Παπανδρέου, μεγάλο κομμάτι, και ο κόσμος είχε πει πάρα πολύ καλά λόγια. Ήταν η αρχή. Αυτή η μέρα χωρίς αυτοκίνητο γίνει λίγο ανέκδοτο. Τη μέρα χωρίς αυτοκίνητο γίνεται ο χαμός πια σε αυτή την πόλη. Τίποτα δεν υπάρχει. Τότε όμως υπήρχε ένα κομμάτι δρόμου που ήταν πραγματικά χωρίς αυτοκίνητο και το είχαμε επικροτήσει. Εμείς δεν είμαστε αντιπολιτευτικό σχήμα. Δεν κάνετε αντιπολίτευση σε ένα συγκεκριμένο Δήμο. Δεν έχουμε κάποιο
δεν υποστηρίζουμε κάποιον άλλον για δήμαρχο ή οτιδήποτε. Θέλουμε πραγματικά τις εξαγγελίες να τις κάνει πράξη και τα απλά πράγματα, τα ευνόητα, να τα κάνει. Από ό,τι καταλάβαμε όμως, δεν μπορούν να λυθούν μόνο από τη μεριά του Δήμου. Πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την αστυνομία και την τροχιά Χανίων. Διαφορετικά τα πράγματα θα συνεχίσουν αυτό να είναι είπες, δύσκολα. Αυτό που είπες, συνεργασία. Βέβαια, όμως, αυτό ακριβώς. Συνεργασία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, λίγο να έχει σταδιοδρομηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Να έχει γίνει ένα βήμα. Το ευχόμαστε. Κάθε φορά και ένα βήμα. Να ξέρετε ότι ο σκοπός των ποδηλάτρων είναι να μην χρειάζεται να υπάρχουμε σε λίγα χρόνια. Αλλά δυστυχώς αποδείχνουν τα πράγματα. Θα είμαστε όλοι ποδηλάτρες σε λίγα χρόνια, ελπίζουμε. Και σίγουρα ο σκοπός σας δεν είναι να υπερασπιστείτε το εσύ σαν Γιώργο στο ποδήλατό σου και εσύ σαν Θέμη στο δικό σου, αλλά οποιονδήποτε θέλει να κατέβει είτε με ποδήλατο, είτε με καροτσάκι, είτε με τα πόδια. Να μπορεί να το κάνει. Να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Χωρίς να κινδυνεύει. Χωρίς να κινδυνεύει. Έχει και το όνομα ποδηλάτρης. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλούς αγώνες και καλές βόλτες να έχετε. Εμείς πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί ακολουθεί ο Καλλιτέχνης Εβδομάδας.